Περάσανε 25 χρόνια από τη βάρβαρη επίθεση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ιουγκοσλαβία. Περάσαν τόσο γρήγορα, μας φαίνεται. Ωστόσο, πριν από τους βομβαρδισμούς του 1999, υπόθηκαν πολλά και από τον σύντροφο Θανάση, προηγήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 ένα φοβερό γεωπολιτικό μπαζάρι που είχε αυτά τα αποτελέσματα που ζούμε μέχρι σήμερα στα Βαλκάνια. Ανάλογα μπαζάρια με τον ίδιο πάντα στόχο συνεχίζονται και στις μέρες μας. Για το λόγο αυτό θεωρούμε πως η μελέτη της ιστορίας και η άντληση συμπερασμάτων από αυτήν έχει μεγάλη σημασία. Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία έχει για εσάς, τους νέους και τις νέες, τις μελλοντικές γενιές των κομμουνιστών. Στα πλαίσια της αναδρομής μας λοιπόν στο μακρινό 1999, κρίναμε σκόπιμο να αναφερθούμε ιδιαίτερα στην οργάνωση της δράσης των κομματικών οργανώσεων της Βόρειας Ελλάδας και πιο ειδικά της κομματικής οργάνωσης της Θεσσαλονίκης. Καθώς ήταν η περιοχή που εκείνη την περίοδο μετατράπηκε σε ορμητήριο του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα όμως ήταν και η περιοχή που ο λαός της μετέτρεψε το ορμητήριο αντίστασης κατά της νέας τάξης πραγμάτων των υπεριαλιστών. Εκείνες τις μέρες στη Θεσσαλονίκη ζούσαμε μια διαρκή διαδήλωση. Η ελληνική κυβέρνηση παραβιάζοντας κατάφορα το αστικό σύνταγμα που απαγόρευε την κατάσταση και μετακίνηση στρατευμάτων από τη χώρα, ήθελε ειδικές διαδικασίες για να γίνει αυτό. Παραβιάζοντας λοιπόν αυτό το αστικό της σύνταγμα, για την εφαρμογή του οποίου κόπτεται όταν αφορά τα συμφέροντά της, επέτρεψε σε ξένες στρατιωτικές δυνάμεις να σταθμεύσουν και να περνούν από τη χώρα μας προκειμένου να χτυπήσουν το λαό της Ιουγκοσλαβίας. Από τις 24 Φλεβάρη το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μετατράπηκε σε ορμητήριο πολέμου. Οι αντιδράσεις όμως είχαν ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα. Ήδη από το μήνα Νοέμβρη του 1998, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, διαστόματος Υπουργού Πάγκαλου, έκαναν γνωστό πως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα αεροδρόμια και τα νοσοκομεία της περιοχής θα ήταν στη διάθεση του ΟΑΣΕ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, όπου ακούτε οργανισμούς που αναφέρονται στην ασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη να κρατάτε μικρό καλάθι, σύντροφοι. Πρόκειται ακριβώς για την αντίθετη λειτουργία τους. Προκειμένου να εξελιχθεί η επιχείρηση των ατοικών στο κωσυγοπαίδιο. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πάγκαλου. Η δήλωση αυτή μας έδωσε το πολιτικό ερέθισμα να ερευνήσουμε το θέμα. Επισκεφθήκαμε τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένου Θεσσαλονίκης, είχε άλλο καθεστώς το λιμάνι, και τους διοικητές των μεγάλων νοσοκομείων, για να διαπιστώσουμε αν έχουν λάβει ανάλογη εντολή. Προέκυψε ότι το λιμάνι, όσο και τα νοσοκομεία, ήταν σε ανάλογη ετοιμότητα με βάση τους συνδυασμούς του ΝΑΤΟ. Τα ίδια πράγματα ισχύουν και σήμερα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις, μας όθησε να ξεκινήσουμε ενημέρωση στο λαό της πόλης και στην πορεία του χρόνου άρχισαν να πυκνώνουν οι επισκέψεις μας στους συγκεκριμένους φορείς. Οι εξορμήσεις για ενημέρωση του λαού της περιοχής πολλαπλασιάζονταν. Ταυτόχρονα προετοιμάσαμε διάταξη δυνάμεων αξιοποιώντας συνδικαλιστικά στελέχη που είχαν πρόσβαση στους χώρους του λιμανιού, δημοσιογράφους, νεολαίους με μηχανάκια για να βλέπουμε την κίνηση στο λιμάνι. Ταυτόχρονα στήσαμε και παρατηρητήρια έξω από το λιμάνι που φάνηκαν πολύ αποτελεσματικά τόσο στην ενημέρωση όσο και στην κινητοποίηση των συντρόφων που είχαμε σε κόκκινο συναγερμό. Ας μην πούμε άλλο για αυτή την προετοιμασία. Το χρονικό που ακολουθεί είναι αποκαλυπτικό της έντασης των ημερών που ζήσαμε τότε. Στις 25 Φλεβάρι, πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της κομματικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης για συγκέντρωση στο λιμάνι. Οι διαδηλωτές μπήκαν μέσα σπάζοντας μία πύλη του λιμανιού
και ήρθαν αντιμέτωποι με Βρετανούς στρατιώτες αλλά και με τις ελληνικές κατασταλτικές δυνάμεις. Οι τελευταίες για το μόνο που ενδιαφερόταν ήταν να μην πλησιάσουν οι κομμουνιστές και πλήξουν τους λεγιονάριους. Μην δουν ότι εδώ υπήρχε ένας ανυπότακτος λαός, ένα ανυπότακτο κόμμα που αντιστέκεται στα σχέδια των υπεραλιστών. Αντιστεκόταν, είναι η σωστή έκφραση. Στόχος τους ήταν η αποτροπή της επικοινωνίας και της προβολής αυτής της αντίθεσης. Θέλαν να τα κρίσουν όλα κάτω από το χαλί. Φυσικά δεν το πετύχανε. Καταφέραμε να πλησιάσουμε τους Άγγλους στρατιώτες που είχαν ήδη αποβιβαστεί στο λιμάνι. Ο πανικός που επικράτησε τόσο στους Άγγλους μισθοφόρους, όσο και στις ελληνικές καταστατικές δυνάμεις ήταν ολοφάνερο. Χαρακτηριστικό αυτού ήταν ότι ένας λόγος ολόκληρος των Άγγλων στρατιωτών εξοπλίστηκε με ξύλα και καδρόνια και στάθηκε απέναντι στις οργανωμένες δυνάμεις του κόμματος που φώναζαν και έγραφαν ζητήματα στην πύλη και στους τοίχους του λιμανιού. Το θλιβερό ήταν ότι οι ελληνικές καταστατικές δυνάμεις είχαν μέτωπο προς εμάς. Δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή επικυρούσαν κάποια επίθεση Άγγλοι στρατιώτες εναντίον μας, σίγουρο ήταν ότι θα τους συνδράμανε και ελληνικές δυνάμεις καταστολής. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Οι διαδηλώσεις της Θεσσαλονίκης συνδιαδέχονται μία την άλλη και τα συνθήματα που γεμίζουν τους τοίχους της πόλης δηλώνουν τα διαπεραιστικά αισθήματα του λαού της. Στις 9 Μάρτη οι δυνάμεις του κόμματος και της νεολαίας σταμάτησαν την αμαξοστοιχεία που μετέφερε Γερμανούς στρατιώτες. Η αμαξοστοιχεία αυτή επιδίωκε να περάσει από τη Θεσσαλονίκη και να μεταβεί στα Σκόπια, ώστε να είναι εκεί σε ετοιμότητα για να ματώσει τον γειτονικό λαό. Οι εικόνες θύμιζαν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατοχή. Εξάλλου ήταν η πρώτη έξοδος του γερμανικού στρατού από τα όρια της χώρας του μετά τη συντριβή του ναζισμού από το κόκκινο στρατό. Οι Γερμανοί φαντάροι επιχείρησαν να εμποδίσουν τους διαδηλωτές. Ωστόσο πήραν το μάθημά τους και λουφάξανε. Το τρένο δεν πέρασε. Τα μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ συγκεντρώθηκαν στις γραμμές του τρένου και βάζοντας σε πόδια τα σώματά τους απέτρεψαν τη διέλευση της αμαξοστοιχίας. Το ίδιο πρωί, για να δείτε πώς δρούσε και ο κρατικός μηχανισμός, το ίδιο πρωί η κομματική οργάνωση έκανε διάβημα στον τότε νομάρχη Θεσσαλονίκης και τον Υπουργό Βόρειας Ελλάδας για την παρουσία των γερμανικών στρατευμάτων και οι δύο δήλωσαν άγνοια και ότι δεν είχαν ιδέα για τα όσα διαδραματιζόταν στην πόλη. Τους δείξαμε φωτογραφίες και πίστηκαν ότι όντως οι Γερμανοί ήταν εδώ. Οι φωτογραφίες με το σταματημένο τρένο και τα γερμανικά άρματα βαμμένα με αντιπολεμικά συνθήματα έκαναν μεγάλη εντύπωση και δεχτήκαμε ως κόμμα πολλά συγχαρητήρια από μαζικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα της Γιουγκοσλαβίας. Στις 18 Τρίτου είναι πυκνές οι ημερομηνίες, δεν θα αναφερθούμε φυσικά σε όλες. Η πόλη αποκτά άλλο χρώμα παρά την καταρακτώδη βροχή. Πλήθος κόσμου ανταποκρίνεται ξανά στο κάλεσμα της κομματικής οργάνωσης και δίνει το παρόν στο μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο, πρωτοφωνάζοντας όχι στο ραγιαλισμό και την υποταγή. Στο τέλος του συλλαλητηρίου ήταν που φάνηκε ότι το άπιθήτα ήταν μικρό για να χωρέσει τους διαδηλωτές. Τα αποσπάσματα από τα ποίηματα του Μπρεχτ που διαβάστηκαν στον χώρο του Πολυτεχνείου συγκλώνησαν τον κόσμο. Ακολούθησε χαιρετισμός από το Νέο Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας και η μαζική συμπαράσταση από εκπροσώπους της Γιουγκοσλάβικης Κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Το στίγμα δόθηκε από την κεντρική ομιλία του Δημήτρη Βόντικα που διευκρίνησε πως το ΚΚΕ θα κάνει τα μέγιστα δυνατά για να μην εμπλακεί η χώρα μας στα βρώμικα σχέδια των υπεριαλιστών. Το δίλημα ήταν 1. Αντίσταση ή υποταγή, αντεπίθεση ή ραγιαλισμός. Είναι γνωστό ότι εμείς επιλέξαμε την αντίσταση και την αντεπίθεση. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Στην επόμενη διαδήλωση που κατέληξε στο Αμερικάνικο Προξενείο, προκειμένου να καταθέσουμε ψήφισμα καταδίκης του πολέμου, μας περίμεναν οι αστυνομικές κλούβες. Θυμίζω για όσους ξέρουν, η Θεσσαλονίκη, το προξενείο τότε ήταν στην παραλιακή, στην παλιά παραλία. Το μήνυμα αντίστασης όμως είχε ήδη εμποδίστηκαν οι δυνάμεις μας να πλησιάσουν, γιατί γινόταν ένα τείχος από κλούβες που προστάτευε το προξενείο. Το μήνυμα της αντίστασης όμως είχε ήδη σταλεί με τη συμβολική ανάρτηση του ψηφίσματος σε μία από τις κλούβες. Τις επόμενες μέρες οι διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας διαδέχονται η μία την άλλη. Φτάνουμε στις 24 Μάρτη που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί και παράλληλα εντάθηκαν οι κινητοποιήσεις της κομματικής οργάνωσης. Οι πρωτοβουλίες της κομματικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης και του αντιπολεμικού κινήματος πλαισιώνονται από πλήθος του λαού, εκφράζοντας βασικά την καταδίκη της επέμβασης. Στην πραγματικότητα έχουμε την πρώτη πράξη υλοποίησης του νέου δόγματος του ΝΑΤΟ. Η γειτονική χώρα σταθερά καταστρέφεται με χτυπήματα σε εγκαταστάσεις και υποδομές. Ταυτόχρονα, κύμα αλληλεγγύης και πολυπληθείς ανθρωπιστικές αποστολές φτάνουν στους τόπους καταστροφής από την Ελλάδα. Ο κόσμος ξενυχτά αδερφόμενος με το σέρβικο λαό σε νευραλγικά σημεία για να τα προστατεύσει από πιθανούς στόχους. Είναι πάρα πολλοί σύντροφοι που είδα σήμερα, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Την παραμονή της 25 του Μάρτη, η Θεσσαλονίκη είναι στο πόδι. Στο πόδι είναι όμως και η τρομοκρατία. Συλλήψεις κομμουνιστών γίνονται σε πάρα πολλές πόλεις της Μακεδονίας. Οι ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις προστατεύουν τα ξένα στρατεύματα και χτυπούν τους διαδηλωτές παντού. Ανήμερα της 25 του Μάρτη, οργή ξεσπά. Ξεσπά δεμένη με γνώση και μνήμη. Ο αγωνιζόμενος λαός της Θεσσαλονίκης και πάλι στους δρόμους. Στην παρέλαση το πρωί δίνουν το παρόν δύο Ελλάδες. Από τη μία στην εξέδρα των επισήμων υποκριτές τιμούσαν το πνεύμα των προγόνων τους την ώρα που υπέγραφαν με τη συμμετοχή τους το έγκλημα στα Βαλκάνια. Από την άλλη χιλιάδες διαδηλωτές πήραν μέρος σε μια διαφορετική παρέλαση στην οποία ισώθηκε η σημαία της αντίστασης. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί που στρατοπέδευαν ξένοι φαντάροι, χιλιάδες διαδηλωτές με σέρβικες και κόκκινες σημαίες εμφανίστηκαν ευνηδιαστικά, ήταν πολύ καλό ο σχεδιασμό, είναι αλήθεια, και κατέλαβαν το στρατόπεδο των Άγγλων και των Γερμανών. Με κόκκινη υπογειά γράφτηκαν αντιπεραιστικά ζητήματα στα τεθωρακισμένα και στα βαριά οχήματα που είχαν αυτές οι μονάδες. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που τους προστάτευαν προς στιγμή ξέχασαν για άλλη μια φορά σε ποια χώρα υπηρετούν. Ωστόσο, σε ένα στιγμίο δισταγμό τους να χτυπήσουν, ο κλειός έσπασε διότι πήραμε πρωτοβουλία και περάσαμε πρώτοι στο εσωτερικό των στρατοπέδων. Οι διαδηλωτές, αφού ξεκαθαρίσαμε ότι ό,τι έγινε ήταν απλά μια προειδοποίηση, στείλαμε ηχηρό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό και να ξεσηκωθεί ενάντια στο μακελιό. Η πορεία οδηγήθηκε εκ νέου στο Αμερικάνικο προξενείο και το πολιόρκησε, κράχοντας συστήματα στους τείχους του. Αυτή τη στιγμή τους ευνηδιάσαμε, δεν προλάβανε να κάνουν τα τείχη με την κλούβα. Η ελληνική αστυνομία πήρε εντολή να χτυπήσει τους διαδηλωτές, καθώς τα συστήματα που γράφτηκαν στον τείχο του Αμερικάνικου προξενείου ενόχλησαν τον Αμερικανό πρόξενο. Κλούβες κινούνται ταχύτατα για να καλύψουν τα ντουβάρια του προξενείου. Ταυτόχρονα κλόπ πέφτουν και γίνεται μια μικρή μάχη. Ένας σύντροφος πέφτει εμόρφητος από τα χτυπήματα στο κεφάλι. Η καταδίκη της συγκεκριμένης ενέργειας από τον συγκεντρωμένο κόσμο και από εραστικούς ήταν καθολική και έδωσε νέα όθηση και περισσότερο δυναμισμό στη συνέχεια της διαδήλωσης. Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε νέα διαδήλωση καταδίκης των γεγονότων που διαδραματίστηκαν το πρωί στο Αμερικάνικο προξενείο. Δηλαδή ένα ολόκληρο 24ωρο στο πόδι οι δυνάμεις του κόμματος και της νεολαίας. Ακολούθησαν καθημερινές κινητοποιήσεις, πολύ συχνά ολοήμερες και ολονύχτιες διαδηλώσεις, αποκλεισμοί με σύντομες κομματικές και κλίνικες οργανώσεις στο πόδι. Τα δύο στρατόπεδα ήταν ξανά διακριτά. Από τη μία η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ με τις πλάτες της ελληνικής κυβέρνησης και από την άλλη το κόμμα
και οι δυνάμεις που συσπηρώθηκαν στο πλευρό των κομμουνιστών. Οι πρώτοι μιλούσαν με βόμβες. Εμείς όμως μιλούσαμε για τη ζωή και την ελευθερία για τα κοινωνικά δικαιώματα. Στις 9/5 μετά την κατάθεση Στεφάνου για την αντιφασιστική νίκη των λαών, ομάδα διαδηλωτών, παραπλανώντας τις αστυνομικές δυνάμεις, φτάνει έξω από το στρατόπεδο Κόδρα, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στην Καλαμαριά, πολύ μακριά από το λιμάνι, απαιτώντας από τον Έλληνα διοικητή ελεύθερη πρόσβαση και ενημέρωση για το ρόλο της υποχολιάς του στρατοπέδου. Εκεί τα πνεύματα οξύθηκαν, γιατί κάποιοι πήγαν να τραβήξουν πιστόλι. Οι διαδηλωτές καταλάβαμε τη συγκεκριμένη μονάδα, όχι με πολύ ήπιο τρόπο, θα μπορούσα να πω με βίαιο. Σπάσαμε και την πόρτα του κτηρίου και μπήκαμε μέσα και στους χώρους των γραφείων της μονάδας. Η κατάληψη κράτησε για λίγες ώρες. Λάφυρο από αυτή την επίσκεψη, μεταξύ των άλλων, είναι και η πινακίδα του στρατοπέδου που την έχουμε ακόμα εμείς. Τι γράφει αυτή η πινακίδα? Στρατηγείο των Συμμαχικών Δυνάμεων Νοτιού Ευρώπης, προκεχωρημένων κλιμάκιων Θεσσαλονίκης. Και μόνο από την γλώσσα καταλαβαίνουμε περί ποιας πυκοβολιάς πρόκειται. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε δύο άλλες κινητοποιήσεις που είχαν ιδιαίτερη δυναμική. Η πρώτη ήταν στο Πολύκαστρο του Κλικής, στις 15 Τετάρτου του 99. Εκεί αποκλείσαμε φάλακα μεγαλικές στρατιωτικές δυνάμεις που κατευθύνονταν προς τα Σκόπια. Το δικό μας κομβόι έφτασε στον κόμβο του Πολυκάστρου και σταμάτησε τη φάλακα. Οι Γάλλοι στρατιώτες ήταν πολύ επιθετικοί. Ορισμένοι πίσω από την κάλυψη των οχημάτων τους προσπάθησαν να τραβήξουν όπλο. Γεγονός που πραγματικά μας εξόργησε όλους και δημιουργήθηκε μια διαπάλη που κράτησε 3 λεπτά και έφερε τη φάλακα το Γάλλο στο σημείο που λένε οι στρατιωτικοί τέθηκε σε καθεστώς ΠΕΕ, πέραν επί τοπίου επισκευής. Τα οχήματά τους ήτανε σβαράλια. Αυτή η φάλακα έκανε αναστροφή και γύρισε στο λιμάνι για να επισκευαστεί, για να μπορέσει να προχωρήσει στο τέτοιο. Το συμπέρασμα από αυτή την επίθεση και τη σύγκρουση είναι ότι όσο πιο βία φερόταν οι στρατιώτες, τόσο πιο αποτελεσματική ήταν και η παρέμβαση η δική μας. Η δεύτερη μαζική εκδήλωση και σημαντική σημασία ήταν στο λιμάνι της Γρίτσας στο Λιτόχωρο Πιερίας, το οποίο είχε μετατραπεί σε λιμάνι του ΝΑΤΟ. Είχαμε έγκυρες πληροφορίες και γνωρίζαμε ότι θα γίνει μεγάλη αποβατική επιχείρηση με τη χρήση ειδικών αποβατικών σκαφών, τα περίφημα αερόστρωμνα ή hovercraft όπως είναι γνωστά στην Καθομιλωμένη. Αυτά είναι βαριά αποβατικά που μπορούν να αποβιβάζουν μεγάλο αριθμό αρμάτων μάχης και άλλα επιθετικά όπλα. Αυτά λέγανε οι πληροφορίες μας. Η επιχείρηση ήταν μεγάλη και συγκαλέσαμε πανελλαδικό συλλαλητήριο με τη βοήθεια του πολιτικού γραφείου. Η κυβέρνηση παρέταξε δυνάμεις καταστολής σχεδόν από όλη τη χώρα. Κατά τα μεσάνυχτα ήμασταν σε κλειό από τη στεριά και από τη θάλασσα. Κάναμε αυτό που έπρεπε για να διαφυλάξουμε τις δυνάμεις μας. Σχεδιάσαμε επί τόπου έναν ελιγμό και τμηματικά απεγκλωβιστήκαμε και ανασυντάξαμε τις δυνάμεις μας έξω από το κλειό, δηλώνοντας σε κάθε στιγμή και με πολύ ωραίες διαδηλώσεις ότι θα μας βρίσκουν μπροστά τους σε κάθε κατεύθυνση οι δυνάμεις καταστολής μέχρι και τα τελευταία στρατεύματα να φύγουν από τη χώρα. Σε χωριστό ρόλο φυσικά έπαιξαν οι μεγάλες κινητοποίησεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα, στον Πειραιά, σε άλλους χώρους και μεγάλες πρωτεύουσες των νομών.
Εμβληματικό μεταξύ άλλων που μας έκανε εντύπωση και, εκείνη την περίοδο ήταν όσα διαδραματίστηκαν στη Σαλαμίνα. Γι' αυτά θα ακούσουμε να μας μιλάει ο ναύτης, ο τότε ναύτης Νίκος Χαρδίκης. Η άρνησή του να υπηρετήσει δύο σημαίες ήταν μια κίνηση αξιοπρέπειας και παλικαριάς που συνεχίζει να εμπνέει και σήμερα μέχρι τις μέρες μας. Αφήσαμε τελευταία τα όσα διαδραματίστηκαν στην κεντρική λαχανοαγορά της Θεσσαλονίκης με τη γελιοποίηση των ατοικών στρατευμάτων της K4. Όσο πλήθαιναν οι αποστολές και αστέων δυνάμεων με βαρύ οπλισμό για να προωθηθούν οδικώς στην Κυπροσλαβία, τόσο πήγαινα και κινητοποίηση ενάντια σε αυτή την κατάσταση. Άνθρωποι από κάθε κατεύθυνση μας ενημέρωναν για τις κινήσεις των ατοικών και στην πραγματικότητα κανένα κομβόι δεν τολμούσε να κινηθεί χωρίς τη συνοδεία ελληνικής αστυνομίας. Υπήρχαν και αυθόρμητες επιθέσεις στους ατοικούς της K4 από απλούς πολίτες. Ξαφνικά, μια ειδική οδική σήμανση έκανε την εμφάνισή τους στους δρόμους. Είναι αυτή η πινακίδα που θα την έχουν δει οι παλιότεροι πολλές φορές. Η αιχμή του δόρατος και η ποτήλια, σε πολλούς χρωματισμούς και με πολλές λειτουργίες. Απευθυνθήκαμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς και ζητήσαμε εξηγήσεις στη Διεύθυνση Τροχέας, στον Νομάρχη, στον Δήμαρχο, στη Διεύθυνση Κοινωνιών. Όλοι δήλωναν αναρμόδιοι. Αυτή ήταν μια εσωτερική οδική σήμανση για τους νατοικούς που ερχόταν στη χώρα. Και προφανώς ερχόταν από πολλές φορές, είχαν τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας. Δήλωσαν αναρμόδιοι λοιπόν. Έτσι και εμείς ξεκινήσαμε και να κατεβάζουμε την ειδική οδοσή μας και να αλλάζουμε τη φορά των πινακίδων σε αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό το παιχνίδι κράτησε αρκετές μέρες και νύχτες. Και το θαύμα έγινε μία νύχτα. Μια νύχτα ολόκληρη, μια παρέα συντρόφων άλλαζε τη φορά των πινακίδων και τις τοποθετούσε έτσι ώστε να δείχνουν προς τη δυτική έξοδο της πόλης. Μέχρι ένα σημείο όμως. Στη συνέχεια φρόντισε να τις προσανατολίσει προς την κεντρική λαχανοαγορά της Θεσσαλονίκης. Έτσι τα σαένια της K4 βρέθηκαν ανάμεσα στα τελάρα με τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, με τα βλήτα και του μαϊτανού. Η καζούρα έπεσε δεν περιγράφεται. Τα μέσα ενημέρωση αναγκάστηκαν για πρώτη φορά να αναφερθούν στην αντίθεση του λόγου της Θεσσαλονίκης και τη μετατροπή της στο ερμητήριο πολέμου. Ήταν πάρα πολλοί που για πρώτη φορά ασχολήθηκαν με το θέμα. Αντιμέτωπη με την ολοσχερή ισοπαίδωση της χώρας, η Ιουγκοσλάβικη κυβέρνηση υπέκυψε. Ωστόσο, τα απόνερα της ανατολικής παρέμβασης είναι εμφανή και στις μέρες μας με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και το πρόσφατο παράδειγμα της Ανατολικής Κοπής Συμφωνίας των Πρεσπών. 78 μέρες το βομβαρδισμό στην Ιουγκοσλαβία και οι πολύμορφες κινητοποιήσεις του κόμματος κατά το διάστημα αυτό άρχισαν παρακαταθήκες και συμπεράσματα για χρήσιμα και για το σήμερα. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις των ατοικών, οι κινητοποιήσεις αντίσταση στην Ελλάδα καθυστέρησαν για ένα μήνα και πλέον τους σχεδιασμούς τους. Αυτές είναι επίσημες εκτιμήσεις και αλέων των ατοικών. Αποδείχτηκε ότι όσο ισχυρός και να είναι ο αντίπαλος, το λαϊκό κίνημα με την καθοδήγηση του κόμματος μπορεί να αποσπάσει επιμέρους κατακτήσεις, ακόμη και νίκες. Αυτό που απαιτείται σε όλες τις συνθήκες είναι η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και κινήσεων του αντιπάλου, η ενημέρωση και οργάνωση των δυνάμεων σε ταξική γραμμή αντιπαράθεσης, η αφομοίωση αυτής της πολιτικής από τις κομματικές δυνάμεις, ώστε να καλλιεργείται πνεύμα αυτοθυσίας, ετοιμότητας, επαγρύπνησης και πίστης στον τελικό σκοπό. Η δράση του κόμματος κατά την περίοδο του πολέμου στην Ιουγκοσλαβία και η επιμονή να δυναμώσει ο αντιπεραστικός αγώνας άφησε συνολικότερα θετικό αποτύπωμα, το οποίο εκφράστηκε στις ευρωεκλογές του Ιούνιου του 1999 με την άνοδο των ποσοστών του κόμματος. Στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για την εκτίμηση του τότε αποτελέσματος αναφέρεται ιδιαίτερα η συμβολή των κομματικών οργανώσεων
της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ειδικά της κομματικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης, καθώς ήταν η περιοχή που μετατράπηκε με ευθύνη της κυβέρνησης, της σοσιαλιστικής τότε κυβέρνησης, στο ερμητήριο πολέμου, αλλά και με την ανοχή των υπόλοιπων αστικών κομμάτων. Το κόμμα μας ήταν το κόμμα το μοναδικό που αντιστάθηκε στους σχεδιασμούς των υπεραλιστών και στην ισοπαίδευση της Ιουγκοσλαβίας. Το μοναδικό που ύψωσε ανάστημα εμποδίζοντας την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ. Στον ίδιο δρόμο βαδίζουμε και σήμερα, σύντροφοι, και πιστεύουμε ότι στο τέλος νικητές θα είμαστε εμείς.